Ποια είναι να πούμε για τη Χαϊδελβέργη? Όλα έχουν είσοδο. Πρέπει να είναι απίστευτη εκεί στον θρόνο του βασιλιά. Πολύ ωραία ψυχά. Είναι μεγάλη ευκολία. Ναι. Μόνο με λύθη την νοστιμιά. Τώρα εμείς βαριόμαστε να την κάνουμε, γι' αυτό σας τη λέμε από κάπως μακριά. Καλά, εσύ καταγράφεις όλο το ταξίδι στα stories. Σωστό. Καλημέρα σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτισσες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στην κανάλα μας. Βρισκόμαστε στη Φραγκφούρτη και ξεκινάμε αυτή τη στιγμή ένα day trip για την πανέμορφη, κατά γενική ομολογία, Χαϊδελβέργη. Να πω ότι είμαστε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και έχουμε βγάλει ένα ενιαίο εισιτήριο, μία τιμή, και μπορείς να πάρεις τα τρένα για οποιαδήποτε κατεύθυνση μέσα στη μέρα. Για οποιαδήποτε πόλη της Γερμανίας, με το εισιτήριο που βγάζεις, μπορείς να πας από τη μία πόλη στην άλλη με τα local trains, όπως τα λένε, δεν έχουν καν θέσεις και γυρίζεις και πηγαίνεις παντού. Το τρένο για τη Χαϊδελβέργη είναι κάθε μία ώρα από εδώ, από την Φραγκφούρτη. Περιμένουμε να έρθει. Είμαστε στη πλατφόρμα που μας είπανε. Και να προσθέσω ακολουθήστε μας, να προσθέσω ακόμα ότι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Φραγκφούρτης είναι πάρα πολύ ωραίος σταθμός, πάρα πολύ καλά οργανωμένος, ήσυχος, παρότι είναι ο κόμβος της πόλης. Από εδώ φεύγουν τρένα σχεδόν για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι χαλαρά, ωραία και πάρα πολύ οργανωμένα. Είναι ένας κόμβος της κεντρικής Ευρώπης. Έτσι ακριβώς. Πολύ σημαντικός. Έτσι. Ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε. Πώς σου φαίνονται τα τρένα της Γερμανίας? Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καθαρά. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, γρήγορα. Και ήθελα να πω και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, πολύ καλές. Στην ώρα τους. Έτσι δεν λένε. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στη πανέμορφη πραγματικά Χαϊδελβέργη. Ξεκινώντας βέβαια από τον πεζόδρομο Hauptstrasse, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Ευρώπης, μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Σε αυτό τον πεζόδρομο συναντάς καταστήματα, γκαλερί, σοκολατερί, καφέ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα σας πούμε και άλλες πληροφορίες. Πάμε να τον δούμε. Yeah.
περπατάμε στη Χάιντελβεργη, στο ιστορικό κέντρο. Η Χάιντελβεργη, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, απέκτησε την έγκλη της από το 12ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε το γνωστό Πανεπιστήμιο της Χάιντελβεργης με τη μεγάλη εκκοινοβολία. Είμαστε στην περιοχή της Βάδης Βιτεμβέργης, αν το λέω σωστά. Συνεχίζουμε να περπατάμε στον πεζόδρομο Hauptstrasse και είμαστε τώρα στην πλατεία της αγοράς. Κεντρική πλατεία, στην πραγματικότητα είναι και το κέντρο αυτού του πεζόδρομου, αλλά βέβαια δεν είναι μόνο ο πεζόδρομος το θέμα, είναι και τα στενά δρομάκια που ανοίγονται δεξιά και αριστερά, που έχουν όλα αυτά τα καταπληκτικά μαγαζιά που σας είπαμε, τη σοκολατερή, τα ποτάδικα, τα λικέρ, τα αρώματα. Πολύ ωραία ψυχά. Αυτό το πολύ ωραίο γραφικό μονοπάτι μας ανεβάζει στο πασίγνωστο κάστρο της Χάιντελβεργης. Έχει αυλή, έχει μέσα να μπεις, όλα έχουν είσοδο. Εδώ βλέπουμε το κάστρο της Χάιντελβεργης ή το παλάτι. Εδώ λοιπόν, για να πάει κανείς, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε να ανέβει ένα ανηφορικό μονοπάτι γύρω στα 15 λεπτά, είτε να πάρει τον οδοντοτό. Επάνω στο παλάτι υπάρχει το Μουσείο των Φαρμάκων και στο κελάρι του φημίζεται ότι υπάρχει το μεγαλύτερο βαρέλι του κόσμου. Επίσης, αν κανείς συνεχίσει με ένα παραδοσιακό ξύλινο τρενάκι, θα βρεθεί σε ένα μέρος με πολύ καλή θέα, το θρόνο του βασιλιά, όπως λέγεται. Στην πέτρινη γέφυρα της Χάιντελβεργης τη φυλάει αυτή η μαϊμού, η οποία κρατάει ένα καθρέφτη. Είναι συμβολικό το έργο. Υπενθυμίζει στον περαστικό ότι πριν κρίνει τους άλλους, πρέπει να κοιτάει τα μούτρα του. Σωστό. Η μαϊμού, και πίσω που βλέπετε την περίφημη πύλη της γέφυρας. Και αυτό είναι ένα σημείο που οι επισκέπτες έρχονται να το δουν.
από την παλιά γέφυρα της Χαϊδελβέργης, σε αυτή την πλευρά πίσω μου, στο λόφο, μπορούμε να διακρίνουμε το μονοπάτι των φιλοσόφων. Είναι ένα μονοπάτι που υπάρχει από τη ρομαντική περίοδο μέχρι και σήμερα, όπου έκαναν τον περίπατό τους οι φιλόσοφοι, οι καθηγητές και οι φοιτητές, οι μαθητές τους, στα διαλύματα της εργασίας τους. Έχει παραμείνει αυτό το μονοπάτι, βλέπεις όλη τη Χαϊδελβέργη από ψηλά. Όταν έχει ωραίο καιρό, φαντάζομαι είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Τώρα εμείς βαριόμαστε να την κάνουμε, γι' αυτό σας τη λέμε από κάπως μακριά. Αλλά αν έρθετε και έχετε κουράγιο, κάντε! Είμαστε πάνω στην παλιά γέφυρα, πάνω από τον ποταμό Νέκα και βλέπουμε ένα άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Κάπου εδώ αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για γερμανική μπύρα. Ένα μουσικό διάλειμμα. Από το κελάρι. Από το κελάρι μπύρα. Στην υγειά σας. Για μια υπέροχη πίτσα. Τι λέει η μηχανή πίτσα για πες μας. Τι να λέει, μοσχομυρίζει ο τόπος. Ιταλική, Ναπολιτάνικη. Όχι πολύ. Σου θύμισε Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μήπως. Όχι πολύ. Δεν είναι μαλακιά η ζύμη, είναι κρίσπη. Η Ναπολιτάνικη είναι μαλακή η ζύμη. Να ακούμε τι λέμε. Και παίρνουμε σιγά σιγά το δρόμο του γυρισμού μέσα από την Hauptstrasse. Αυτόν τον πεζόδρομο που σας παρουσιάσαμε στην αρχή. Να πούμε και κάποιες τελευταίες πληροφορίες ότι η Χαϊδελβέργη ήταν το κέντρο του κινήματος του ρομαντισμού στη Γερμανία, ότι εδώ έχει ζήσει για πολύ καιρό ο συγγραφέας ο Mark Twain και λέγεται ότι έγραψε και ένα μεγάλο μέρος του Tom Sawyer. Και επίσης η Χαϊδελβέργη ήταν και έμπνευση, χώρος έμπνευσης και του Γκέτε. Λοιπόν, επειδή σοβαρέψαμε πολύ, ξεκινάμε. Τι έχουν να κάνουν αυτοί που μας παρακολουθούν. Να ξυπνήσω. Λοιπόν, πρώτον να εξηγήσω ότι με βλέπετε σοβαρό, γιατί έχω πλακώσει τις μπύρες σε αυτή την φοβερή μπυραρία που καθίσαμε, σε αυτό το εστιατόριο. Που σημαίνει ότι και το φαγητό εδώ είναι μια χαρά, παιδιά. Δηλαδή, αν έρθετε, θα περάσετε τέλεια, θα δείτε μια ωραία πόλη, θα φάτε και καλά και είναι και κοντά στη Φραγκφούρτη. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να μας κάνετε ένα like, ένα share, να χτυπήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούργιες περιπέτειες. Τι άλλο, σχόλια. Εγγραφή στο κανάλι, συνδρομή. Subscribe, ναι. Βεβαίως σχόλια, τα σχόλια είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος τρόπος επικοινωνίας. Και επειδή βλέπει πολλοί κόσμος αυτά τα ταξιδιωτικά βίντεο, θα έλεγα ότι αν έχετε κάποια tips για αυτές τις πόλεις, μπορείτε να μας τα αφήσετε από κάτω στα σχόλια για να τα βλέπουν και οι επόμενοι που θέλουν να ταξιδέψουν. Να κάνουμε έτσι πιο ολοκληρωμένους οδηγούς. Και ακόμα μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, στους λογαριασμούς μας, όπου εκεί έχουμε πολλές φωτογραφίες από τα ταξίδια και αρκετά stories που έχουμε tips πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω. Καλά, εσύ καταγράφεις όλο το ταξίδι στα stories. Καταγράφω όλο το ταξίδι στα stories, γι' αυτό αν μπείτε θα δείτε και άλλα πράγματα που μπορεί καμιά φορά να μην έχουμε την κάμερα μαζί για να σας τα πούμε, να τα παραλείπουμε. Αλλά στα story υπάρχουν όλα. Ωραία. Φιλιά πολλά λοιπόν. Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Να ξαναλέμε. Thank you.